Πολλές φορές οι ίδιες οι πράξεις μας έχουν το μεγαλύτερο νόημα. Το μυαλό μας είναι εκεί και εκ μέρους Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας δείχνουμε την έπρακτη αλληλεγγύη στο βασανισμένο λαό της Θεσσαλίας, της Καρδίτσας, των Τρικάλων, του Βόλου, της Λάρισας, μαζεύοντας ήδη πρώτη σε ανάγκης και να επισημάνω ότι αύριο φεύγει το πρώτο κομβόι να ενισχύσει εκεί πέρα τις περιοχές μαζί με συναδέλφους, με πούλμαν να πάνε να βοηθήσουν με όποιο τρόπο, ακόμα και να απεγκλωβίσουν, γιατί βλέπουμε ότι ο αστικός μηχανισμός επιλεκτικά είναι ανίκανος. Επίσης όμως μπαίνουμε μπροστά και στην οργάνωση του αγώνα απέναντι σε μια εγκληματική διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν από αυτόν εδώ τον τόπο, που μία μας χαίνε, μία μας πνίγουν χωρίς να έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση και την πρόληψη αυτό που ήδη επικαλούνται ακραία καιρικά φαινόμενα. Και τώρα που βγαίνουν κυβερνώντες, δημοτικές αρχές και κλαίνε και λένε ότι είναι δίπλα στο βασανισμένο λαό, χαρακτηριστικά να πω ότι προχθές που πνιγόταν η Αθήνα το απόγευμα, με εντολή του Δημάρχου της Αθήνας, με εναγκαλισμό την κατασκευαστική εταιρεία, εδώ πιο κάτω στο Μεγάλο Περίπατο, δουλεύανε μέχρι 8 η ώρα το απόγευμα, κάτω από ακραίες καιρικές λοιπόν συνθήκες, κάτω από τη βροχή, για να τελειώσει αυτό το έργο το τουριστικό, το οποίο κατόπιν δυναμικής μαχητικής παρέμβασης του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας σταματήσανε και πήγαν οι οικοδόμοι σπίτια τους για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Γιατί φίλες και φίλοι, αυτή είναι η αλήθεια. Όταν δεν μας συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, όταν δεν πνιγόμαστε και δεν κυγόμαστε, πεθαίνουμε στους τόπους δουλειάς. Κάθε μέρα μετράμε θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα, συνάδελφοι τραυματίζονται, σακατεύονται και αυτή την ώρα με όλο αυτό το πόνο, με όλη αυτή την οργή που υπάρχει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας με τον Υπουργό του, πιάνοντας τον κρίκο της αλυσίδας από όλους τους προηγούμενους, φέρνει νομοσχέδιο το οποίο και έμπρακτα με νόμο κατόπιν οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης καταργεί το 8ωρο, καταργεί την πενθήμερη εργασία, ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση. Εμείς από αυτό εδώ το βήμα και εκ μέρους του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας καλούμε μεθαύριο στις 13 του μηνός στα Λιπάσματα, στην Δραπετσόνα, 7 η ώρα, στη σύσκεψη σωματείων, συνδικάτων για συζήτηση και οργάνωση του αγώνα. Από αυτό εδώ το βήμα διαμηνύουμε στην κυβέρνηση και την κοιτάμε στα μάτια, γιατί ξέρει πολύ καλά με ποιους έχει να κάνει, να μην φέρει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα στη Βουλή. Γιατί θα μιλήσουν όπως μίλαγε η ιστορία των οικοδόμων και όλη τη εργατική τάξη.